Διάλεξες τα θέματα σου. Έχω σου εγώ πολύ λάθος. Θέλω να μου πεις εσύ γιατί είπα σου είναι μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Θα τα βλέπω εδώ σκο. Αριστοτρίτη, 11 Ιουλίου 2023. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, επιβιώσαμε. Επιβιώσατε? Επιβιώσαμε. Είναι πολύ σίγουρο γιατί μου πριν μου το γέσω. Γι' αυτό και δεν έχει και αστείο σήμερα, επειδή είναι να το κάνουμε εντό το αστείο. Να το κάνουμε, να το κάνουμε. Ναι, έπαιμα στα προβλήματα σου. Τα προβλήματα μου είναι εντάξει, πολλά. Εντάξει, τώρα χωρέσω σε ένα βίντεο. Είναι Αριστοτρίτη, γυρίζουμε την Αριστοτρίτη την ερχόμενη εβδομάδα, να έλθουμε που τα σήμερα κουμπαρά, γιατί την άλλη εβδομάδα θα έχει τρεχάματα. Άρα δεν είναι Αριστοτρίτη 11, είναι πελό Αριστοτρίτη, πελοτρίτη. Πελό σημαίνει τρελός, πελοτρίτη. 4 Ιουλίου είναι η Εθνική Μέρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 4th of July. Πέμπω να δούμε. Ποια είναι τα προβλήματα σου? Τα προβλήματα μου πολλά. Έχω παιδί που αποφύτησε. Yes. Λοιπόν, αυτά. Πήγες στην αποφύτηση να μάθα. Πήγα. Πώς ήσουν αντιμένη? Κυρία. Υπερπαραγωγή. Ο σύζυγος? Rock star. Έχει καιρό να δω τον Μιχάλη, να έχει ακόμη τις φαβορίτες του. Εννοείται και είναι άσπρες. Και τις έχει ακόμη. Και τις έχει ακόμη. Έχεις καμιά φωτογραφία να αποκτήσεις το βράδυ? Ναι, να σου δείξω. Δείξε μας, να δει και ο κόσμος. Περίμενε να... Μα έστειλες μου. Αλλά πώς έστειλες μου, κόρη? Όχι, δεν μου στείλες. Δεν μου στείλες. Α, μάλιστα. Κάμνεις το έτσι το mobile σου και δείχνει. Εδώ είναι η οικογένεια Χωραφά, η Αριστονίκ, ο Μιχάλης, ο αποφοιτής σας Λάζαρος και η Μαρία Τρυφωνίδου. Μάλιστα. Και κάνει το σήμα της νίκης. Ναι, εσύ που πρέπει να κάνεις το σήμα της νίκης. Κάνει και η Μαρία το σήμα της νίκης. Ο Λάζαρος είναι λίγο cool για την οικογένειά σας. Πώς επέρασατε? Εντάξει, πέρασαμε πολύ ωραία. Πήγαμε μετά, εφάγαμε. Α, εφάγεται κιόλας. Εφάγαμε, μετά περιμέναμε το γιο μας να γλεντήσει και πήγαμε στο σπίτι μας στις 4 το πρωί. Μάνα μου, κόρη, πώς νιώθεις εσύ που δεν μπορείς χωρίς ύπνο? Εντάξει, έβλεπα κάποια φαντάσματα στον δρόμο. Εσύ οδηγούσες την επιστροφή? Κάναμε, ήταν πολύ αστείο. Πες μου. Κάναμε 2 χιλιόμετρα ο καθένας. Εσύ το. Ή για να μην αποκοιμηθεί. Και έλεγε αυτός, πάλι εγώ. Αλλάσαμε. Ύστερα από 2 χιλιόμετρα μου έλεγε, άντε, έλα εσύ τώρα. Ώσπου να πάμε Καλαμασό. Αλλάξαμε καμιά 10 φορές οδηγό. Ναι. Εντάξει. Δόξα σου ο Θεός, φτάσαμε. Την ώρα που οδηγούσε ο ένας ο άλλος εκοιμάτων ή μιλάντων? Όχι. Ήταν έτοιμος για την επόμενη δόση. Ήβρετε... Δεν μπορείς να κοιμηθείς, γιατί είσαι... Ξέρεις, επειδή ο ένας είναι, επειδή νιστάζουν και οι δύο, πηγαίναμε με 80, με 90, οπότε δεν... Ήσασταν ένας κίνδυνος μες στον δρόμο, ήσασταν όπως εκείνον ότι έχουν ένα βίντεο για μάν παλιό, που δείχνει μια γυναίκα που οδηγεί, ένα εντελώς εξαιρετικό βίντεο, διαφωνώ εγώ με την Ρελέντα, πολύ αστείο, γιατί δείχνει μια γυναίκα που οδηγεί και να κάθεται ο Χάρος με το θρεπάνι που πάνω που το αυτοκίνητο. Τι να κάνω. Ευτυχώς ήσασταν καλά. Θα πάει το παιδί σου στρατό? Θα πάει το παιδί μου στρατό. Μάλιστα. Με ένα φαντάρο. Τα κάνουμε. Σε τι ηλικία είναι έκαμε στο Λάζαρο? 22. Μάνα μου, και εσύ όπως έκαμε και εγώ το δικό μου. Μάλιστα. Δεν γιορτάσαμε τα γενέθλια της ακόμη. Τις που τα πέρσι που έχουμε να τα γιορτάσουμε. Τώρα θα τη φιλήσω. Γάπη μου. Λείπει ο Μάρτης από τη 40η. Έναν τέτρας ενάμιζα όμως. Λάκη μου, μη με γλύφεις. Κάτσε κάτω. Είναι στα πόδια μας. Φύγε από την Αριστονίκη. Δεν θα σε με κλέψει Αριστονίκη. Η Αριστονίκη έχει και άντρα και παιδιά και σκύλους και γάτους. Πες μας και το ανέκδοτο με τη Λίτσα που την εστειρώσετε και πάλι γέννησε. Πάλι γεννά αυτό το παιδί. Δηλαδή, πήγαμε στην κατασκήνωση να πάρουμε την Τζόπλιν. Και ήταν εκεί με τα άλλα της παιδιά.
Τι είπε ο Αλέξης? Ήταν πρωί για τον Αλέξη. Α, ήταν πρωί για τον Αλέξη. Μα τώρα γεννήσε δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω. Πάντως είναι μικρά τα επόμενα γατάκια. Πάντως όταν επία ρώτησα για τη Λίτσαν και μου τη λέει Λίντα ο Λίντα. Τη λέει Λίντα. Μέρι Λίντα. Η Λίντα μου λέει. Του λέω Λίτσα. Λίντα, Λίντα the cat. Λίντα the cat. Λίντα the cat attack all dogs. Ο Γιούρι είναι ένας εντός που δουλεύει εκεί στο Αλέξη. Και του λέω, μπορεί να μην γυρίζει η γλώσσα του Ινδού να πει το Λίτσα. Μπορεί. Τώρα γιατί βγάλετε Λίτσα το σύλλο, τον κάτω. Εμπορτοκαλίτσα. Εμπορτοκαλί χρώμα, Λίτσα. Α. Και ο Λάκης εμπορτοκαλάκης Λάκης. Όχι, είναι εμπορτοκαλάκης, μαυρούρκος. Όχι αυτός ο Λάκης, ο άλλος Λάκης. Α, έχετε άλλο Λάκη. Έχουμε ναι. Λάκη γάτο, ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα να γυρίσουμε και κάτι σοβαρό. Ναι. Να επιβιώσεις τον το καλοκαίρι σου, το υπόσχομαι. Οκ. Okay. Είναι καθόλου κουρασμένη, καθόλου. Τίποτε όμως. Τίποτης. Τι να κάνουμε. Μου να κάνεις, μάνα μου. Ήθελες να κάνεις κοπελούθκια. Ορίστε. Να λάκεις πως σε λέω ρωσόν και με. Ναι, ναι. Λάκη. Έφυγες. Δεν πειράζει. Έφυγες. Θα κλείνουμε στο πλυντήρι. Θα σου κάνω κεφαλοκλείδωμα. Έφυγες. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τίποτα σοβαρό. Αντίγεια μου. Bye.